Σε κλίμα συγκίνησης και ευλάβειας και φέτος το Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα έγινε η τελετή αφής του Αγίου Φωτός. Μια τελετή που συγκεντρώνει κάθε χρόνο το ενδιαφέρον των πιστών, που και φέτος έχει ακόμη μεγαλύτερο συμβολισμό, φέρνοντας εκτός από το μήνυμα της ζωής και το μήνυμα της ειρήνης σε μια ταραγμένη, πολύπαθη και πονεμένη γωνιά της γης που ο πόλεμος αφήνει τις πληγές του. Σε απευθεία σύνδεση με τηλεοπτικά μέσα από όλο τον κόσμο, η τελετή αφής που μεταδόθηκε ζωντανά και από την Κρήτη TV αποτυπώνει τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων να μπαίνει στον Πανάγιο Τάφο μόνο με το λευκό του στιχάριο και να βγαίνει στα χέρια με αναμένα τα 33 κεριά όσα και τα χρόνια του Ιησού, με το θαύμα του Αγίου Φωτός να ζεσταίνει τις ψυχές και να πλημμυρίζει με δάκρυα συγκίνησης τα μάτια όσων βρέθηκαν, αλλά και τα μάτια όσων παρακολούθησαν σε απευθεία σύνδεση την τελετή. Η τελετή αφής ολοκληρώθηκε με το διαμοιρασμό του Αγίου Φωτός πρώτα από τις δύο οπές και αμέσως μετά από τον ίδιο τον Πατριάρχη και τον Αρμένιο ιερέα που το έλαβε πρώτος για να διαμοιράσουν το Άγιο Φως στους πιστούς. Εν συνεχεία το Άγιο Φως παραδόθηκε σε πρέσβεις και εκπροσώπους 9 Ορθόδοξων χωρών προκειμένου να φτάσει σε αυτές με ειδικές πτήσεις. Στους Αγίους Τόπους μετέβη και ελληνική αντιπροσωπεία με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Εξωτερικών Γιώργου Κότσιρα. Με πτήσεις που ήδη έχουν προγραμματιστεί, στην Ελλάδα αναμένεται το Άγιο Φως να φτάσει αργά το απόγευμα και θα έχει ολοκληρωθεί ο διαμοιρασμός του σε όλες τις ενορίες μέχρι το βράδυ. Φέτος πάντως οι Ισραηλινές αρχές, με τον πόλεμο να μένεται, έβαλαν όριο στον αριθμό των παραβρισκομένων που εντός και εκτός του ναού δεν επιτρεπόταν να ξεπερνούν τα 4.500 άτομα.